Ο κύριος Νίκος Παπάς κοντά μας. Καλή σας ημέρα. Καλημέρα. Πώς είστε? Καλημέρα, καλημέρα. Καλά είμαστε. Είναι δημιουργική, λέτε, η Μήλη. Η Μήλη συγκεκριμένη, ναι. Δείξατε. Εμείς δεν πρέπει να επιτρέψουμε να γίνει μήλωση κατάσταση. Εμείς πρέπει με... Υπάρχει ένταση στο εσωτερικό, κύριε Παπά, και δεν ξέρουμε αυτό. Δηλαδή, παίρνουμε, διαβάζουμε, ενημερωνόμαστε. Την επόμενη μέρα θα είναι ενωμένος ο ΣΥΡΙΖΑ. Θα είναι ενωμένος. Θα πρέπει να γίνει μια προσπάθεια να πέσουν τόνοι, να γίνει πολιτική η συζήτηση. Να μην αφιερώνουμε πάρα πολύ χρόνο σε αυτά που γράφονται ή δεν γράφονται στο διαδίκτυο και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Ο κόσμος περιμένει από εμάς απαντήσεις για το τι σκεφτόμαστε για τη χώρα και κυρίως για τους δύο διεκδικητές της ηγεσίας. Έτσι. Άρα εκεί πρέπει να επικεντρωθεί η συζήτηση, κατά τη γνώμη μου, αυτά τα πράγματα να αναδειχθούν και καταθέτω και τη βεβαιότητά μου ότι θα είμαστε μαζί την επόμενη μέρα. Γιατί ακριβώς την ίδια συζήτηση είχαμε και στο συνέδριό μας. Τότε είχαν γράψει διάφοροι ότι τελείωσε, διασπάστηκε ο ΣΥΡΙΖΑ. Είχαμε έντονο διάλογο, είχαμε στιγμές έντασης βεβαίως. Άρα εσείς πιστεύετε ότι αν εκλεγεί την Κυριακή ο κύριος Κασελάκης, όλοι θα θέλουν την επόμενη μέρα να μείνουν κάτω από την ομπρέλα αυτή, δηλαδή στο ίδιο κόμμα, με τον ίδιο? Πάντα σε αυτές τις καμπές υπάρχουν εντάσεις. Πόσο μάλλον για ένα κόμμα το οποίο βρίσκεται σε μια ιστορική μετάβαση. Δεν είναι μια απλή αλλαγή ηγεσίας. Αποχώρησε από την ηγεσία ο άνθρωπος που αυτό το κόμμα το πήρε από το 30% και το πήγε στο 33% και το 35% και το 36%. Άρα είναι λογικό να υπάρχουν τριβές. Πρέπει να κάνουμε όλη προσπάθεια να είναι επί των πολιτικών διαφορών και επιμένω για την ενότητα, διότι είχαμε ακριβώς, θα σας έλεγα, και την ίδια αντιπαράθεση στο συνέδριό μας που λέγαμε εάν θα εκλέγεται η ηγεσία από τη βάση ή όχι. Θυμάστε και τότε η πλευρά της ομπρέλας που έλεγε ότι δεν πρέπει να εκλέγεται από τη βάση κτλ. Έχουμε μια άλλη κατάσταση όμως τώρα. Τώρα η κατάσταση είναι εντελώς διαφορετική. Ας πούμε, πριν από λίγες ημέρες είχαμε τον Άβαρχο εδώ, τον κύριο Αποστολάκη, με τον οποίο τώρα πλέον είστε στο ίδιο στρατόπεδο, είστε και οι δύο. Δεν υπάρχουν στρατόπεδα. Δεν υπάρχουν. Με τον ίδιο υποψήφιο. Εντάξει. Στηρίζουμε τον Στέφανο, βέβαια. Ο οποίο είπε ότι, κοιτάξτε, καμιά φορά και οι διασπάσεις δεν είναι κακές. Όχι, διαφωνώ με αυτή την άποψη. Οι διασπάσεις δημιουργούν αποστρατείες, δημιουργούν απογοητεύσεις. Οι διασπάσεις ενδεχομένως να είναι και στα σχέδια των αντιπάλων μας. Να διευκολύνουν δηλαδή ή να στοχεύουν στην δική μας διάσπαση, στη δική μας προγραμματική απονεύρωση για να μας βγάλουν από την πολιτική εξίσωση. Ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία μέσα από αυτή τη διαδικασία αναγεννάται. Είναι, η συμμετοχή ήταν σε επίπεδα που ούτε εσείς ούτε εμείς περιμέναμε. Πρέπει να το ομολογήσουμε αυτό ευθέως στον κόσμο. Αλλά είναι και ένα ξεκάθαρο μήνυμα του προοδευτικού κόσμου. Θέλει ισχυρή αντιπολίτευση σήμερα και πολύ καλή προοδευτική κυβέρνηση αύριο. Όμως, κύριε Παπά, πολλοί λένε ότι μπορεί να υπάρχει και να έχει αυτό το επικοινωνιακό χάρισμα και να έδωσε έναν άλλον αέρα και νέα πνοή ο κύριος Κασελάκης στο κόμμα. Αλλά δεν έχουμε ακούσει τις βασικές και πολιτικές του θέσεις σε κρίσιμα και σοβαρά ζητήματα. Ναι, θα διαφωνήσω και να σας πω γιατί συναντηθήκαμε προχθές με τον Στέφανο στη Βουλή και υπογράψαμε μια κοινή δήλωση, η οποία έχει μια ευθεία αναφορά στη διακήρυξή μας. Η διακήρυξή μας είναι ένα πάρα πολύ πυκνό πολιτικό κείμενο. Δεν έχω ακούσει, μάλλον να το πω αλλιώς, έχω ακούσει τοποθετήσεις οι οποίες αποκλίνουν, διαφωνούν με το περιεχόμενο της διακήρυξης. Η διακήρυξη λέει ότι είμαστε η αριστερή προοδευτική δημοκρατική παράταξη και εκτινόμαστε από την αριστερά ως το προοδευτικό κέντρο. Υπάρχουν άλλες τοποθετήσεις. Οι υποψήφοι λοιπόν που διαφωνούν με αυτό οφείλουν να πούνε ποιες αλλαγές επιθυμούν να γίνουν σε αυτό το κείμενο, το ταυτοτικό. Άρα είναι βαθιά πολιτική η τοποθέτηση αυτή, όπως και πολιτικό ήταν και το περιεχόμενο της κοινής μας δήλωσης. Ένα λεπτό. Ο Στέφανος στο προηγούμενο διάστημα παρουσίασε κάποιες θέσεις, του άσκησα και εγώ κριτική, διότι εντόπισα κενά. Πού εντοπίσατε εσείς τα κενά? Στα θέματα της κλιματικής κρίσης, ας πούμε, για παράδειγμα. Αλλά αυτή τη στιγμή... Αντιλαμβάνεστε. Δηλαδή, και εσείς, αυτή τη στιγμή δεν θα πω στην ουσία. Αυτή τη στιγμή έχουμε ένα κεκτημένο, το οποίο είναι η κοινή δήλωση, η οποία είναι πλήρης περιεχομένου. Δηλαδή, μιλάει για την ανάγκη της κυβερνώσας αριστερής προοδευτικής παράταξης που εκτείνεται από την αριστερά ως το κέντρο. Για την ανάγκη να ανακτήσουμε τη σχέση μας με τη μεσαία τάξη. Για την οριοθέτησή μας στα ζητήματα τα εθνικά. Την υπεράσπιση της εξωτερικής πολιτικής που ασκήσαμε το 2015-2019. Απλά αυτό λέμε. Δεν διαβάσατε την κοινή δήλωση τότε, κύριε Κακούση. Δεν θέλω να γίνω δυσάρεστος. Δεν θέλω να γίνω δυσάρεστος. Γιατί να γίνει? Κάνω μια πολιτική συζήτηση. Αλλά μην λέμε τώρα. Γιατί με στεναχωρεί τώρα. Εσείς οφείλετε να κομίζετε στο διάλογό μας αυτά που ακούγονται και από άλλες πλευρές. Πολύ σωστά και επαγγελματικά είναι το πρέπον. Αλλά με στεναχωρεί να ακούγεται ότι δεν υπάρχει πολιτικό πλαίσιο. Μα δεν τον έχουμε ακούσει, κύριο Κασελάκη, για τα ελληνοτουρκικά, για την ακρίβεια, για την οικονομία, θέματα βασικά. Λέτε ότι ο Στέφανος Κασελάκης
Η κοινή σας δήλωση παραπέμπει στην ιδρυτική διακήρυξη του ΣΥΡΙΖΑ, η οποία λέει πέντε πράγματα. Mm-hmm. Ο Στέφανος Κασελάκης ήρθε εδώ όμως για να τα αλλάξει όλα. Τελικά ο Στέφανος Κασελάκης προσχωρεί σε αυτό ή ήρθε για να τα αλλάξει, για να καταλάβουμε. Φαίνεται ότι συνειδητοποίησε και αυτός όπως και εμείς ότι από το 19 και μετά μπήκε ένα φρένο στην πορεία του μετασχηματισμού. Και ο ίδιος έχει συμβάλει σημαντικά στο να ολοκληρωθεί αυτή η πορεία. Η παρουσία του αύξησε το ενδιαφέρον στην δημόσια σφαίρα για τις εσωκομματικές μας εκλογές και είναι η υποψηφιότητα η οποία σηματοδοτεί την αποφασιστικότητα μετασχηματισμού του ΣΥΡΙΖΑ σε ένα συμμετοχικό δημοκρατικό κόμμα που εκτείνεται από την αριστερά στο προοδευτικό κέντρο, που έχει αποκαταστήσει τις σχέσεις τους με τη μεσαία τάξη, την οποία πληγώσαμε όταν κυβερνήσαμε με τις πολιτικές που μας επέβαλαν. Όλο αυτό το πακέτο των θέσεων, το οποίο εκφράσαμε και στον πρώτο γύρο και βεβαίως και με τη δική του ξεχωριστή συμβολή, διότι έχει και μία συμβολή, νομίζω ότι αν τον παρακολουθήσει κανείς, σε σχέση με τα οραματικά στοιχεία. Mm-hmm. Λέει ότι οραματίζεται μία χώρα στην οποία κάθε άνθρωπος θα μπορεί να αναπτύσσει ελεύθερα τις δυνατότητές του. Ανεξάρτητα από το χρώμα του, τον προσανατολισμό του, το μέρος στο οποίο γεννήθηκε, τις οικονομικές δυνατότητες της οικογένειάς του. Συμπυκνώνει δηλαδή μία πολιτική πορεία. Απ' την άλλη, υπάρχει μία ανοιχτή πολιτική διαφωνία. Δεν πρέπει να την κρύβουμε. Και ούτε η άμυνα κάποιων να είναι ότι η άλλη υποψηφιότητα έχει θολό στίγμα. Πρέπει ευθέως να πούν ότι διαφωνούν. Όπως έγινε και στον πρώτο γύρο, ξέρετε. Διότι ειδικά ας πούμε, από την πλευρά του Ευκλήτου Τσακαλώτου. Η διαφωνία ή εμφυρώνεται ή ολοκληρώνεται. Όχι. Η διαφωνία, ναι, όταν έχουμε πάει, πώς να σας πω, στο εφετείο. Ναι. Δηλαδή που είναι η βούληση του λαού, ναι, η βούληση του δημοκρατικού κόσμου. Mm-hmm. Μπαίνουμε σε ένα παιχνίδι το οποίο έχει πάρα πολύ σαφείς κανόνες. Η μεγάλη συμμετοχή είναι η συνεκτική ουσία και το πολιτικό και ηθικό μας συμβόλαιο γίνεται ακόμα πιο ισχυρό. Μάλιστα. Τώρα, υπάρχει ένα ζήτημα το οποίο έχει δημιουργηθεί με την Έφη Αχτσιόγλου. Mm-hmm. Έτσι. Η ίδια θεωρεί ότι έχει συκοφαντηθεί. Σήμερα υπάρχει και μια ανακοίνωση, μια ανάρτηση την οποία έχει κάνει ο κύριος Κασελάκης, που λέει εγώ θα είμαι η ασπίδα mm-hmm. για όλους που... Πώς μπορεί ο κύριος Κασελάκης να λειτουργήσει ενωτικά, έχοντας στην ομάδα του, να πω εγώ, εν πάση περιπτώσει, ανθρώπους οι οποίοι με την Έφη Αχτσιόγλου μέχρι προχθές κονταρακτοποιούνταν στα social media. Λέω εγώ, Παύλος Πολάκης, ας πούμε. Θα είναι εύκολο. Νομίζω ότι ενωτικά θα λειτουργήσει όποιος πάρει αυτή τη σαφή εντολή. Έχουν τις δυνατότητες. Ο Στέφανος είναι η δεδειγμένη λύση, κατά τη γνώμη μου. Θεωρώ ότι θα είναι ένας πάρα πολύ καλός, ένας ενωτικός πρόεδρος και θα πυροδοτήσει και τις εξελίξεις στο ευρύτερο πολιτικό παιχνίδι. Δεν ανησυχώ. Θεωρώ ότι τα μείζωνα ζητήματα θα μας απασχολήσουν. Προσυπογράφω την ανάρτησή του. Είναι η ενδεδειγμένη. Και πάμε να κάνουμε την παράταξή μας πιο δυνατή από όλα. Όλο αυτό με την κυρία Αχτσιόγλου το τελευταίο διάστημα που βγήκε, έκανε και το βίντεο το οποίο είπε ότι δέχεται κάποιες επιθέσεις περί υπονόμευσης της ίδιας προς το πρόσωπο του κυρίου Αλέξη Τσίπρα. Ο κύριος Πολάκης έχει μπει στη μέση, όλο αυτό. Εσείς πώς το βλέπετε όλο αυτό, πώς το κρίνετε? Και... Σας είπα ότι σε επιθέσεις τέτοιου τύπου υψώνουμε τείχος, mm-hmm. δηλαδή δεν θα αφήσουμε, και αυτό θέλω να το πω ευθέως, να μπουν στις γραμμές μας λογικές και συμπεριφορές σεξιστικών επιθέσεων, ομοφοβικών επιθέσεων, φυσικής βίας, υβριστικών συμπεριφορών. Αυτά δεν έχουν όχι δεν έχουν θέση, θα είναι τόσο μακριά από εμάς που δεν θα τα βλέπουμε καν. Αυτή είναι η συλλογική μας δέσμευση και νομίζω ότι έτσι θα προχωρήσουμε. Από εκεί και πέρα πρέπει να βάλουμε κάτω τις διαφορετικές προσεγγίσεις που ειλικρινώς πρέπει να κατατεθούν και να τεθούν και στην κρίση του δημοκρατικού λαού που καλούμε στην κάλπη τις Κυριακές. Mm-hmm. Αλήθεια, τον Αλέξη Τσίπρα τον έσπρωξαν κάποιοι προς την έξοδο εκείνο το βράδυ? Νομίζω πήρε μία απόφαση ο Αλέξης Τσίπρας. Τώρα τις ακριβείς συνθήκες εγώ δεν είμαι σε θέση να τις γνωρίζω. Εκείνο το βράδυ ήταν πολύ σημαντικό όμως και εσείς είστε στενοί συνεργάτες του, ήσασταν πολύ κοντά του. Εντάξει, εγώ τον συνάντησα, του είπα ότι δεν πρέπει να παραιτηθεί. Εκείνο το βράδυ έκανε μια δήλωση ότι θα ξαναθέσει τον εαυτό του στην κρίση του κομματικού σώματος και δυστυχώς ήρθε η Πέμπτη η οποία σήμανε την παραίτησή του. Τι μεσολάβησε? Είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον ιστορικό ερώτημα, αλλά νομίζω ότι θα πρέπει να ερωτηθεί ο ίδιος.
Εσείς... Έτσι δεν είναι. Κάτι μεσολάβησε όμως, είναι σαφές. Μάλιστα. Κάποιοι δηλαδή τον έσπρωξαν σε αυτό. Δεν το ξέρω τώρα αυτό. Δεν αλλά κάτι, ίδιος... κάτι μεσολάβησε. Ή, εντάξει, δεν ξέρω. Εκτός αν έκανε τη δήλωση για να την κάνει το Κυριακή το βράδυ. Δεν τον έχω για τέτοιον άνθρωπο εδώ. Δεν πρέπει ο ίδιος να το ξεκαθαρίσει αυτό. Το λέω γιατί και ο Πάνος Κουρλέτης από την άλλη πλευρά το ζητάει αυτό. Ναι, το άκουσα. Λέει, πάρε ξεκαθάρισε. Θεωρώ ότι αυτή η δήλωση αδικεί και τον Πάνο και τον Άλεξ. Δηλαδή τώρα να ζητάμε από τον Τσίπρα να τοποθετηθεί δημόσια για ένα τέτοιο θέμα τρεις μέρες πριν την κάλπη της μετάβασης ηγεσίας δεν είναι αυτό που πρέπει να κάνουμε. Δεν ίσως είναι πολύ το λένε κύριε Παπά, επειδή δεν εμφανίζεται. Δηλαδή κάπου έχει χαθεί ο κύριος Τσίπρας και δεν τον βλέπουμε. Χαμένος δεν είναι. Είναι κανονικά συμμετείχε στις εκλογές μας. Τηρεί αυτό που είπε. Είπε ότι θα κρατήσει στάση. Μια ουδέτερη στάση. Τώρα, όσοι θέλουν να τον βάλουν να ανακατευτεί, δεν καταλαβαίνω. Ποια σκοπιμότητα μπορεί να εξυπηρετήσει αυτό. Θέλετε να το φανταστούμε λίγο. Για φανταστείτε ότι βγαίνει ο Τσίπρας λοιπόν και τοποθετείται. Και αρχίζουν οι ερμηνείες για την τοποθέτησή του. Και πάμε σε ένα αποτέλεσμα την Κυριακή που μας έρχεται. Mm-hmm. Και έχει αποτυπωθεί ή έχει ερμηνευτεί η δήλωση του Τσίπρα ως δήλωση υπέρ του ενός ή του άλλου. Γιατί πρέπει να γίνει αυτό. Ωραία κατάσταση θα ήταν αυτή. Ένας χρησμός θα έλειπε από αυτή την κατάσταση. Δεν θα ήταν ωραία κατάσταση να σας πω γιατί. Γιατί αυτή η παράταξη έχει και μια ιστορική παρακαταθήκη. Ο Αλέξης κατάφερε να συνενώσει πολλές ιστορικές διαδρομές, στελέχη με αγωνιστικές περγαμηνές και πορείες, έγινε ο πρώτος πρωθυπουργός της χώρας προερχόμενος από την ιστορική αριστερά. Αυτό είναι ένα τεράστιο, ένα σημαντικό επίτευγμα και ήταν ο φυσικός ηγέτης της προοδευτικής παράταξης μέχρι τη στιγμή που ανακοίνωσε την παραίτησή του. Μάλιστα. Έχει λοιπόν ένα πολιτικό κεφάλαιο το οποίο κύριε κατά τη γνώμη μου ξέρει πώς να διαφυλάξει. Εάν εκλεγεί τώρα ο κύριος Κασελάκης στην Κυριακή, υπάρχει ένα θέμα το πώς θα εκπροσωπηθεί το κόμμα μέσα στο ελληνικό κοινοβούλιο. Από αυτή την εκπομπή έχουμε παρουσιάσει τα σενάρια. Ωστόσο, πριν από λίγα λεπτά, με δελτίο τύπου, ο κύριος Όθωνας Ηλιόπουλος ξεκαθάρισε ότι δεν σκοπεύει να παραιτηθεί από τη θέση του. Άρα, τι θα γίνει λοιπόν σε αυτή την περίπτωση, πώς θα εκπροσωπηθεί κοινοβουλευτικά ο ΣΥΡΙΖΑ. Μια χαρά εκπροσωπεί το ΣΥΡΙΖΑ στη Βουλή, έχει στελέχη με επάρκεια, με αξιοσύνη. Είναι προφανές, άρα θα είναι κάποιος άλλος. Είναι προφανές ότι ο νέος πρόεδρος θα έχει τον πρώτο λόγο για τη διάταξη και των δυνάμεών μας στη Βουλή. Mm-hmm. Κατά τη γνώμη μου, η σύνθεση του Προεδρείου της Κοινοβουλευτικής Ομάδας έχει αποδειχθεί υπερεπαρκής στο μεσοδιάστημα αυτό. Ο Κράτης Οφάμελος έχει κάνει μια εξαιρετική δουλειά και θεωρώ ότι ο Στέφανος θα είναι ένας άξιος πρόεδρος, ο οποίος θα... Πώς να σας πω, θα σαρώσει όλη την Ελλάδα, θα κινητοποιήσει κόσμο, θα τον φέρει στις γραμμές μας και θα δώσει και τη δυναμική της διακυβέρνησης Αν σας ρωτούσε εσάς, τι να κάνω Νίκο, τι θα του λέγατε, άφησε το Φάμελο. Εγώ, κοιτάξτε να δείτε, καταρχήν σας λέω ότι έχει τον πρώτο λόγο ο νέος πρόεδρος για το πώς θα διαταχθούν οι δυνάμεις. Εάν με ρωτούσε, ναι, θα του έλεγα ότι ο Σωκράτης Φάμελος είναι ένας πολύ άξιος πρόεδρος κοινοβουλευτικής ομάδας. Δεν θα του λέγατε να βρούμε μια φόρμουλα ώστε να είσαι εσύ πρόεδρε μέσα. Αυτό νομίζω ότι πρέπει να το αφήσουμε στη διακριτική του ευχέρεια. Θεωρώ ότι δεν θα μας βλάψει είτε μία είτε η άλλη επιλογή. Τα πράγματα έχουν πάρει μία δυναμική η οποία έχει ανησυχήσει τους πολιτικούς μας αντιπάλους. Δεν περιμέναν η συμμετοχική μας διαδικασία να είναι σε τέτοια κλίμακα αναζωογονητική. Περιμέναν το αντίθετο. Περιμέναν μία πολύ χαμηλή συμμετοχή και μία εκλεγμένη ηγεσία η οποία θα είχε το τραύμα της μικρής συμμετοχής και το στίγμα ότι αποδοκιμαστήκαμε και από τα ίδια μας τα μέλη. Δεν ήρθαν έτσι τα πράγματα και νομίζω ότι είμαστε ήδη σε μια νέα πραγματικότητα η οποία με τυπικό τρόπο θα επικυρωθεί από Δευτέρα. Εσείς θα βλέπατε τον εαυτό σας σε αυτή τη θέση? Όχι, και σας ευχαριστώ που μου δίνετε τη δυνατότητα και με ρωτάτε, διότι υπήρξαν και κάποια υποβολημία σχόλια όταν συναντηθήκαμε με τον Στέφανο στη Βουλή και ανακοινώσαμε την πολιτική μας συμφωνία, ότι αυτό ήταν και μια συμφωνία η οποία είχε από κάτω κάποια ανταλλάγματα. Δεν θα είμαι λοιπόν εγώ πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας. Η συμφωνία μας ήταν αμιγώς πολιτική, είχε πάρα πολύ πυκνό περιεχόμενο πολιτικό και δεν είχε ούτε υποψία τέτοιου είδους συναλλαγών. Τώρα θα κάνω εγώ τον κακό. Γιατί τον εγώ κάνετε. Ακολουθώ και τα account τα οποία κατά καιρούς ας πούμε απηχούσαν θέσεις του ΣΥΡΙΖΑ και κάποια από αυτά τώρα έχουν βγει και γράφουν ότι ο παπάς έχει κάνει deal
ψάχνουμε να βρούμε ποιο είναι το αντάλλαγμα. Μάλιστα. Ψάχνουμε να βρούμε λοιπόν με τι είναι, με τι του έταξε ο Κασελάκης, τι διαπραγματεύτηκε. Αυτά πώς τα γλιτώνεις. Αυτά τα γλιτώνεις όταν γίνονται συμφωνίες στο φως του ήλιου και υπάρχουν ρητές δεσμεύσεις και διαβεβαιώσεις και από τις δύο πλευρές. Με τον Στέφανο δεν συναντηθήκαμε απλώς για να πιούμε ένα καφέ και να βγούμε στην κάμερα να κάνουμε μια χειραψία και δύο χαμόγελα. Γράψαμε μια κοινή δήλωση. Εντάξει, τώρα σε κάποιον μπορεί να μην αρέσει. Όμως λογικό δεν είναι, κύριε Παπά, να έχει υπάρξει και μια συμφωνία. Δεν ξέρω αν λέγεται συμφωνία ή αντάλλαγμα. Είναι πολιτική, είναι πολιτική συμφωνία. Σας λέω, δεν συζητήθηκε τίποτα σε σχέση με το δικό μου ρόλο. Δεν έχω κανένα τέτοιο καημό, καμία τέτοια ανάγκη. Έχω μεγάλη αγωνία να μην αναδιπλωθούμε. Ακολουθήσαμε την τελευταία δεκαετία μια πορεία η οποία μας έκανε κυβερνώς αδύναμη. Σε αυτή την πορεία έχουν μπει ερωτηματικά από άλλες υποψηφιότητες. Ακούω, για παράδειγμα, ή διάβασα σε ένα κείμενο να λένε ότι η διεύρυνσή μας ήταν ένας ασπόνδυλος πολυσυλλεκτισμός. Έγραψε ο Νίκος Οφίλης και ο Πάνος Ολάμπρου σε ένα κείμενο που κατέθεσαν στην Κεντρική Επιτροπή. Δεν πρέπει να τοποθετηθεί η ΕΦΗ για αυτή την θέση, για αυτή την άποψη. Ήταν ασπόνδυλος πολυσυλλεκτισμός. Πληρώσαμε το γεγονός ότι υπηρετήσαμε τη διαδικασία της διεύρυνσης ή μήπως πληρώσαμε το ότι κοντοσταθήκαμε. Το ότι το 19 είχαμε μια ευκαιρία να δώσουμε το λόγο στον κόσμο που μας εμπιστεύτηκε με 32% να εκλέξουμε ηγεσία από τη βάση, να εκλέξουμε τα μεσαία μας όργανα από τη βάση, να κάνουμε προκριματικές εκλογές για τα ψηφοδέλτια μας και δεν το κάναμε. Γιατί ζητάτε όμως από την κυρία Αξιόγλου να τοποθετηθεί? Διότι διεκδικεί την ηγεσία. Ενώ παλαιότερα δεν ζητήσατε ανάλογες εξηγήσεις από τον κύριο Τζανακόπουλο για το περιστατικό με τον κύριο Ρήγα? Δεν θέλω να το σχολιάσω. Γιατί η του Τζανακόπουλου για αυτό το ζήτημα ήταν η εξής. Ναι. Εσείς οι Πασόκοι μας καταστρέψατε. Δεν θέλω να το σχολιάσω αυτό. Είναι τα αρμόδια όργανα τα οποία ασχολούνται. Ναι. Δεν θα μπω σε αυτό καθόλου. Μάλιστα. Λοιπόν, εσείς μας είπατε ότι ως πρόεδρος κοινοβουλευτικής ομάδας είναι κάτι το οποίο δεν σας ενδιαφέρει. Πώς θα βλέπατε τον ρόλο σας, τη θέση τη δική σας, τον εαυτό σας μέσα σε αυτό το κόμμα? Εγώ είμαι, ξέρετε, άνθρωπος που έχει δείξει ότι μπορεί να συμβάλλει από πολλές θέσεις. Έτσι δεν είναι? Άρα δεν έχω τέτοιο άγχος. Δεν έχω τέτοιο άγχος και να σας πω γιατί. Διότι θεωρώ ότι κάναμε μια προσπάθεια η οποία έχει αμιγώς πολιτικά χαρακτηριστικά. Είναι μια προσπάθεια η οποία αποτύπωσε μια πολιτική στρατηγική η οποία είναι πλειοψηφική και στο στελεχικό δυναμικό και στον κόσμο του ΣΥΡΙΖΑ, και αυτό με ικανοποιεί βαθύτατα και νομίζω ότι ξημερώνει μια πάρα πολύ καλή μέρα για την παράταξή μας. Και νομίζω, κύριε Παπά, ότι αρκετές ώρες πριν βγείτε και δηλώσετε ότι είστε στο πλευρό του Στεφάνου Κασελάκη, είχατε και μια τηλεφωνική επικοινωνία με την κυρία Αχτσιόγλου. Είχαμε. Εκεί δεν προέκυψε, δεν υπήρξε ατμόσφαιρα πολιτική συζήτηση. Τι είναι αυτό δηλαδή που δεν... Όχι, ήταν πάρα πολύ εγκάρδια και ειλικρινής. Με ρώτησε πώς βλέπω τα πράγματα. Μου εξέφρασε την κριτική της απέναντι στην υποψηφιότητα του Στέφανου. Δεν υπήρξε υποψία πολιτικής συζήτησης και σύγκλησης. Δεν σας ρώτησε ποιον θα στηρίξατε στην επόμενη φάση? Με ρώτησε. Δεν είχε ληφθεί καμία απόφαση εκείνο το καιρό, διότι και η δική μου κρίση θα εδράζονταν και των ανθρώπων με τους οποίους κάναμε αυτή την προσπάθεια στον πρώτο γύρο, θα εδράζονταν στις πολιτικές προϋποθέσεις, τις οποίες ο Στέφανος κάλυψε απολύτως, και γι' αυτό στο φως του ήλιου, όχι πίσω από κλειστές πόρτες και με απόλυτη ειλικρίνεια για το αν υπάρχουν ταπεινά κίνητρα ή ανταλλάγματα σε σχέση με αυτό, βγήκαμε και την ανακοινώσαμε στη Βουλή. Δώσαμε και τη δημόσια δήλωση, η οποία αποτελεί και μια αμοιβαία δέσμευση και για εμένα και για τον Στέφανο, και βρισκόμαστε εδώ που βρισκόμαστε. Άστε. Και να σας πω τώρα κάτι. Εντάξει, τη Δευτέρα το πρωί είναι πρόεδρος ο Στέφανος Κασελάκης, υποθετικά, έτσι. Το κόμμα πού πρέπει να πάει? Πρέπει να συνεχίσει αυτόν τον πολυσυλλεκτισμό, τον οποίος αντιμετωπίζει μια σφοδρή εσωτερική κριτική, από ό,τι καταλαβαίνω, από υψηλό βαθμό στελέχη σας? Ή πρέπει να μείνει στην πιο αριστερή γραμμή, η οποία ήταν και αυτή που τον έφερε στην εξουσία? Ναι, προσέξτε, στην διακυβέρνηση ήρθαμε επειδή είχαμε ριζοσπαστικό προοδευτικό αριστερό πρόγραμμα, αλλά στο οποίο ενσωματώθηκαν και στρατεύτηκαν άνθρωποι από την αριστερά στο προοδευτικό κέντρο. Μην γελιόμαστε, και να σας πω και κάτι παραπάνω. Εμείς είχαμε μια μεγάλη κυβερνητική κρίση όταν ήρθε το θέμα το μακεδονικό. Όταν ήρθε λοιπόν αυτό, υπερψηφίστηκε στη Βουλή, αλλά ζήσαμε μια κυβερνητική κρίση. Και ο Μιλόν συνέχισε να είναι υπουργός, επειδή πολιτικά πρόσωπα, βουλευτές του προοδευτικού κέντρου, προερχόμενοι από το κόμμα των Ανεξάρτητων Ελλήνων, επέλεξαν να μην ακολουθήσουν τον Πάνο Καμένο, ο οποίος ήταν και ειλικρινής από την αρχή μαζί μας και μας είπε. Είχε από το προοδευτικό κέντρο βουλευτές ο Πάνος Καμένο. Ο Βασίλης ο Κόκαλης, η Έλενα η Κουντουρά.
Είναι άνθρωποι οι οποίοι έτσι αυτοπροσδιορίζονται. Η Έλενα Κουντερά και ο Βασίλης Κόκαλης προέρχονται από το προοδευτικό κέντρο. Σας λέω πώς προσδιορίζονται οι άνθρωποι. Α, και δεν είναι καθόλου κακό και θα ήταν και, ξέρετε, άκομψο από την δική μας μεριά, ειδικά όσοι έχουμε κάνει και σε υπουργεία. Ενώ ήμασταν υπουργοί με τις ψήφους αυτών των ανθρώπων, να ερχόμαστε εκ των υστέρων και να τους λέμε δεν μπορείτε να είστε κομμάτι της προσπάθειάς μας. Ωραία. Άρα λοιπόν εσείς λέτε ότι αυτή η προσπάθεια πρέπει να συνεχιστεί. Σωστά, πρέπει να. Να ενταθεί. Να ενταθεί. Θεωρώ ότι μπήκε χειρόφρενο και το πληρώσαμε. Και το είπα από την πρώτη στιγμή. Και λέω ότι μας έδωσε μία δυνατότητα ο κόσμος το 19. Ο Τσίπρας είπε ότι πήραμε ένα δάνειο και μία εντολή μετασχηματισμού και αυτή την εντολή δεν την υλοποιήσαμε και εκείνο το δάνειο το κατασπαταλήσαμε. Λέω με προσοχή. Τώρα φαίνεται ότι παίρνουμε ένα καινούριο δάνειο από τον κόσμο. Να μην το σπαταλήσουμε κι αυτό. Μάλιστα. Μάλιστα. Ρόλο στον Αλέξη Τσίπρα την επόμενη ημέρα. Δεν έχει ανάγκη να του αποδώσει κανένας ρόλο ο Αλέξης. Ο Αλέξης είναι μια προσωπικότητα η οποία έχει μια έτσι τεράστια ιστορική συμβολή. Και νομίζω ότι αυτό τα λέει όλα. Πάντως τώρα που το σκέφτομαι, τον Στέφανο Κασελάκη τον είχε κρίνει με τον τρόπο του Αλέξης Τσίπρας. Και όταν τον έκρινε, τον είχε τοποθετήσει ένατο. Το ψηφοδέλτιο επικρατείας. Αυτό δεν είναι. Δεν νομίζω δεν ότι είναι. Δεν είναι απαξιωτικό, όχι. Η συμμετοχή στο ψηφοδέλτιο επικρατείας είναι τιμητική για οποιονδήποτε συμμετέχει και μάλιστα σας έλεγα όσοι είναι και στις χαμηλότερες θέσεις αποδεικνύουν ότι στρατεύονται σε έναν αγώνα χωρίς το αντάλλαγμα της βουλευτικής έδρας. Άρα δεν ακόμα ρόλο, λέτε, όχι, ακόμα έτσι, περισσότερο τιμά και τον ένα και τον άλλον αυτή η συνεργασία. Και φαίνεται και από την πορεία του χρόνου ότι και οι δύο την έχουν τιμήσει και νομίζω ότι και ο υποψήφιος πρόεδρος και πιστεύω πρόεδρος από την Κυριακή το βράδυ, Δευτέρα το πρωί, δείχνει κάθε μέρα ότι έχει πολύ περισσότερες δυνατότητες. Μάλιστα. Από άρα, αυτό που εκτιμούν ως τον υποτιμούν. Κύριε να κλείσουμε με αυτό. Δεν ξέρω ο Γιώργος άμα θέλει κάτι να ρωτήσει. Ότι. Πιστεύετε ότι έχει τα στοιχεία, έχει τα εφόδια όλα να τα πληρεί ο Στέφανος Κασελάκης να είναι ο νέος Αλέξης Τσίπρας? Είτε όχι να βγάλουμε είδηση. Ο παππούς μου μου έλεγε, παιδί μου να εύχεσαι να μην σου δώσει ο Θεός όσα μπορείς να αντέξεις. Γιατί το λέω αυτό, δοκιμαζόμαστε όλοι και μέχρι στιγμής έχει δείξει τα στοιχεία που απαιτούνται για να αναλάβει αυτή τη θέση. Αυτή είναι η γνώμη μου, αυτή είναι η εικόνα που έχω διαμορφώσει με τον άνθρωπο αυτόν τον οποίο έχω συναντήσει λίγες φορές, με τον οποίο έχουμε μία έντιμη, λίγες, όχι πολλές, σας μιλάω ειλικρινέστατα, δεν κρύβομαι, καταλαβαίνετε κι εσείς ότι δεν ήταν η μοναδική μας συνάντηση στη Βουλή, προετοιμαστήκαμε για να... Εγώ ρωτήσω, αν πιστεύετε ότι είναι ο νέος Αλέξης Τσίπρας, δεν θα είναι ποτέ ο ίδιος. Βλέπετε αλλά χαρακτηριστικά του Αλέξη. Να μπορέσει και να ακολουθήσει τα βήματά του. Δεν πρέπει να τις κάνουμε αυτές τις συγκρίσεις. Τώρα, εάν μπορεί να κινητοποιήσει την κοινωνία, να αναζωπηρώσει το ενδιαφέρον για το τι σημαίνει στην προοδευτική παράταξη και να διαμορφώσει όρους νίκης, απαντώ θετικά. Και γι' αυτό έχει τη στήριξή μου. Ωραία συζήτηση ήταν. Πάρα πολύ. Πολύ ενδιαφέρουσα. Να είστε καλά. Σας ευχαριστούμε. Καλημέρα.